Δεν ξέρω πώς θα ξανανεύουμε στα τρένα, έτσι. Τον έχουμε τον Πάνο. Μας ακούει. Έλα, Πάνο. Πάνος, καλησπέρα σας. Έλα, έλα, δείτε Πάνο. Λίγο, δείτε, θέλω να δείτε λίγο την εικόνα. Όλη η Λάρισα είναι εδώ. Έχει γεμίσει η κεντρική πλατεία της Λάρισας από μαθητές, από επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, από εργαζόμενους σε όλους τους τομείς, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το δυστύχημα το οποίο στήχησε σε δεκάδες θανάτους σε συνανθρώπους μας. Μέσα σε αυτούς και μια αδελφή ενός θύματος, της μιας μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία ερχόταν να δει την αδερφή της, η αδερφή της ήταν εδώ με τη φωτογραφία της και μας έλεγε ότι πρόκειται για έγκλημα. Πραγματικά φωνάζουν όλοι και ζητούν να υπάρξουν μέτρα. Μέτρα και ασφάλεια στο σιδηρόδρομο από την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Βλέπετε λοιπόν γεμάτη πλατεία. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν την έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια τόσο ασφαλτικά γεμάτη. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, γιατί εδώ αποτείνουν φόρο τιμής. Την ίδια ώρα οι αγρότες έχουν εμπαζευτεί σε σταθμούς της περιοχής, διαμαρτυρώμενοι και αυτοί για την τεράστια εθνική τραγωδία αυτή που βιώσαμε πριν από μία εβδομάδα περίπου. Γεια σου, να σε καλά, Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.